Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε αυτό ακριβώς που λέει και ο τίτλος του βίντεο. Μία τσάντα που μπορείτε να την κάνετε μέσα σε ένα αποχαιρευματάκι. Ή θα κάνετε ένα πολύ ωραίο δώρο γρήγορα γρήγορα ή θα πάρετε 500 γραμμάρια νήμα μαζί σας στις διακοπές για να πλέξετε εκεί που είστε χαλαροί μία πολύ όμορφη τσαντούλα. Για την τσάντα αυτή θα χρειαστείτε μόνο το νήμα της αρεσκίας σας, το βελονάκι σας και δύο χεράκια. Έχω ξεκινήσει κάνοντας τον πάτο μου, βάζοντας και τα ποδαράκια αυτά που βάζω σχεδόν σε όλες μου τις τσάντες, το έχετε δει, μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό όμως είναι προαιρετικό, αν θέλετε το κάνετε. Αυτό που έχω κάνει είναι με άριχτα ένα παραλληλόγραμμο πάτο, που είναι 30 εκατοστά επί 10 το φάρδος, 11 εκατοστά περίπου βγαίνει, απλά άριχτα και κάνοντας την περιμετρική σειρά ένωσα στον πάτο μου το πλέγμα. Πάμε, δεν σας το έδειξα γιατί έχω δείξει πολλές φορές πως κάνουμε πάτο και δεν βρίσκω το λόγο να σας κουράζω. Το έχω σε πολλά βίντεο, αν όποια κυρία θέλει να το δει. Η πλέξη που θα κάνουμε σήμερα θέλει πολλαπλάσιο των 3 πόντων. Κάνοντας λοιπόν εγώ αυτή την πρώτη περιμετρική σειρά που έδεσα και το πάτο με το πλέγμα, θα μετρήσω τους πόντους μου για να δω πόσους έχω και αν είναι σωστή για το πολλαπλάσια που θέλω. Εγώ λοιπόν έχω 106 πόντους. Οι 106 πόντοι δεν διαιρούνται δια 3, μου λείπουν 2 πόντοι. 108 ας πούμε για να διαιρείται δια 3. Επειδή όμως θέλω να κάνω στην επόμενη σειρά και αυξήσεις στις γωνίες για να έχω πάλι πολλαπλάσιο των 3 πόντων, θέλω να προσθέσω άλλους 6 πόντους. Και 2 που χρωστάω για να μου βγει το πρώτο νούμερο, 8 πόντους. Άρα ρίχνω τους πόντους μου στις γωνίες και μοιράζω τους υπόλοιπους που μου λείπουν στις 4 πλευρές. Αφού λοιπόν ανακεφαλαιώνω και λέω ότι αφού μετρήσετε την πρώτη σας σειρά και δείτε αν διαιρείτε δια 3, είστε ok, απλά θα προσθέσετε άλλη μια εξάδα, άλλα 2 σετ των 3. Εάν δεν διαιρείτε, θα προσθέσετε ένα σετ, 2 σετ των 3 πόντων, δηλαδή 6, συν τους πόντους που σας λείπουν για να διαιρείτε και η αρχική σας σειρά, το αρχικό νούμερο πόντων που έχετε. Ξεκινάω λοιπόν κατευθείαν την επόμενη σειρά, είμαι στη γωνία, άρα κάνω κατευθείαν την αύξησή μου και συνεχίζω στην υπόλοιπη πλευρά με απλά άριχτα. Όταν φτάσω περίπου στη μέση, κάνω την αύξησή μου, όπως σας είπα, μοιράζουμε τις αυξήσεις που μας λείπουν στις 4 πλευρές και συνεχίζω με κανονικά άριχτα. Φτάνοντας στην επόμενη γωνία, κάνω πάλι στο γωνιακό μου πόντο 2 άριχτα. Συνεχίζω στη στενή πλευρά. Είμαι περίπου στη μέση, κάνω την αύξησή μου και συνεχίζω. Στη γωνία 2 άριχτα, περίπου στη μέση 2 άριχτα, η επόμενη γωνία το ίδιο και η τελευταία πλευρά πάλι περίπου στη μέση αύξηση μέχρι τη γωνία. Φτάνοντας λοιπόν στη γωνία εκεί που ξεκίνησα, κλείνω με ένα βουβό και αυτές είναι οι αυξήσεις μου, αυτός είναι ο πάτος. Όπως είδατε, η τσάντα συνεχίζει επάνω ευθεία, δεν είναι φαρδύτερη. Θα ξεκινήσω λοιπόν τώρα να σας δείξω το σχέδιο. Για να ξεκινήσουμε, κάνουμε 2 αλυσίδες στον αέρα, παίρνουμε νήμα, βάζουμε το βελονάκι μας στον επόμενο αμέσως πόντο, τραβάω λίγο το νήμα μου να είναι χαλαρό, παίρνω νήμα, κλείνω τις 2 πόντους, κρατάω 2 στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, συνεχίζω στον επόμενο πόντο, βγαίνω με χαλαρούς τους πόντους μου, παίρνω νήμα, κλείνω πάλι 2. Έχω 3 θηλιές στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, κλείνω τις 2 θηλιές, παίρνω νήμα, κλείνω τις άλλες 2 και κάνω 2 αλυσίδες στον αέρα. Πάμε να το κάνουμε πάλι μαζί. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον επόμενο πόντο κανονικά.
Βγαίνουμε, κλείνουμε δύο θηλιές. Κρατάμε δύο στο βελονάκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον επόμενο πόντο. Κλείνω δύο θηλιές και κρατάω τρεις στο βελονάκι μου. Το κάνω άλλη μία φορά. Δύο λυσίδες στον αέρα. Πάμε ξανά. Δύο θηλιές στο βελονάκι. Κάνω το ίδιο. Τρεις θηλιές στο βελονάκι. Τέσσερις θηλιές στο βελονάκι μου. Κλείνω τις τρεις. Κλείνω τις δύο. Και κάνω δύο λυσίδες στον αέρα. Άλλη μια φορά μαζί. Στην ουσία δεν ολοκληρώνω κανένα ποδαράκι, αλλά δεν τα κλείνω όλα μαζί. Κλείνω τρεις, κλείνω δύο, κάνω δύο λυσίδες στον αέρα. Έτσι θα συνεχίσουμε όλη μας τη σειρά μέχρι να φτάσουμε εδώ. Έφτασα λοιπόν στην αρχή που ξεκίνησα, κάνω δύο αλυσίδες στον αέρα και θα κλείσω στον πρώτο μου πόντο με βουβό. Πάνω στον πρώτο πόντο δηλαδή. Να την πρώτη μου σειρά. Πολύ εύκολη δεν είναι? Πάμε να κάνουμε την επόμενη σειρά που είναι απλά άριχτα. Τρία άριχτα σε κάθε κενό που έχουμε δημιουργήσει. Δεν πατάμε πάνω στο σετάκι μας, μόνο στο κενό τρεις πόντους. Έχουμε ένα κενό από δύο λυσίδες που είχαμε κάνει, σε αυτές τις δύο λυσίδες κάνουμε τρία άριχτα. Με τρία άριχτα λοιπόν σε κάθε κενό συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σειράς. Φτάνοντας στο τέλος, πάω στο πρώτο μου άριχτο και κλείνω με βουβό. Αυτή ήταν η δεύτερη σειρά του σχεδίου μας. Αυτές οι δύο σειρές επαναλαμβάνονται. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω, θα ξεκινήσω και την τρίτη σειρά για να δείτε πόσο απλό είναι. Κάνοντας δύο λυσίδες στον αέρα, που είναι το πρώτο μου ποδαράκι, μπαίνω στον επόμενο πόντο, κλείνω δύο πόντους. Μπαίνω στον επόμενο, κλείνω δύο πόντους. Παίρνω νήμα, κλείνω τις δύο θηλιές, την τελευταία και δύο αλυσίδες στον αέρα. Σε κάθε σειρά μας, όταν ξεκινάμε τη σειρά για να κάνουμε την πλέξη αυτή, είναι διαφορετικό, κλείνουμε λιγότερους πόντους. Όμως μετά συνεχίζουμε κανονικά, κλείνοντας τρεις πόντους, δύο θηλιές, δύο πόντους, δύο λυσίδες στον αέρα. Αυτό λοιπόν επαναλαμβάνουμε. Η μία σειρά είναι με το σετάκι από τα τρία ποδαράκια και η άλλη είναι με άριχτα. Βουβό πάντα στο κλείσιμο τη σειρά και ξεκινάμε κατευθείαν. Θα φτάσω την τσάντα στο επιθυμητό ύψος, που θεωρώ απαραίτητο και για το συγκεκριμένο πάτο, και θα ανοίξω το βίντεο να την τελειώσουμε μαζί. Λοιπόν, αυτό που έκανα είναι, ναι, επαναλαμβάνω αυτές τις σειρές για 30 εκατοστά περίπου, λίγο πριν τους 30 πόντους, σταμάτησα το σχέδιο και έπλεξα μερικές σειρές βουβό στην πίσω θηλιά μόνο, βουβό, όχι άριχτο, σπιράλ, δεν έκανα ένωση πουθενά, έχω βάλει βέβαια σημάδι για να ξέρω πού θα ξεκινήσω, για να δω πού θα τελειώσω, και όταν φτάσω εδώ, απλά κόβω και στερεώνω το νήμα μου.
Λίγες σειρές λοιπόν με βουβό στην πίσω σειρά, ήταν αρκετό για να δώσω το τελείωμα που ήθελα, πιο σταθερό, να έχω πάτημα για τα χεράκια μου. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε περισσότερες σειρές, αυτό εξαρτάται καθαρά από το τι σας αρέσει. Η δική μου τσάντα λοιπόν έχει φτάσει τα 32 εκατοστά και είμαι ικανοποιημένη με αυτό το αποτέλεσμα. Θα στερεώσω το νήμα μου και το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε μέσα την επένδυση. Εγώ έχω επιλέξει μαύρο ύφασμα. Αυτή την τσάντα, παρόλο που είναι τρυπητή και έχουμε συνηθίσει να τις κρατάμε καλοκαίρι, στα χρώματα αυτά μπορώ να την κρατήσω και το χειμώνα. Θα τοποθετήσω και τα χεράκια μου. Δύο χεράκια της αρεσκίας σας. Ισιώνουμε την τσάντα μας και βρίσκουμε ακριβώς τις δύο άκρες, τη μέση από την τσάντα. Βάζουμε το χεράκι εκεί που μας αρέσει. Θα βάλω ένα σημάδι για το που ακριβώς το θέλω. Θα μετρήσω τις αποστάσεις σωστά για να βάλω και το άλλο. Θα σας πω ότι εγώ προτιμώ να πιάνω το χεράκι εκτός από το πλεκτό κομμάτι και με το ύφασμα. Είτε το βάλετε πάνω-πάνω, είτε το βάλετε πιο κάτω το χεράκι, καλό θα ήταν να το ενώσουμε πρώτα με το πλεκτό και μετά να ενωθεί και με τη φόδρα μας το χεράκι. Εγώ θα πάρω λοιπόν μια διάφανη κλωστή και θα ξαναπεράσω από πάνω πιάνοντας και το ύφασμα. Θεωρώ ότι το κράτημα της τσάντας μου έτσι είναι πιο σταθερό και δεν ξεχυλώνει, γιατί έχει και το ύφασμα από μέσα να κρατάει το βάρος. Ενώνω λοιπόν πρώτα το πλεκτό με το χεράκι με το ίδιο νήμα και μετά, αφού ράψω τη φόδρα μου γύρω-γύρω, θα το ξαναπεράσω από πάνω με διάφανη κλωστή. Αυτή είναι η τσάντα μου. Η μαύρη επένδυση μου αρέσει πολύ, κάνει αντίθεση με το καφέ. Είναι μια τσαντούλα που μπορείτε να την κάνετε μέσα σε ένα απόγευμα, όπως σας είπα. Το αποτέλεσμα με ικανοποίησε απόλυτα. Μια καθημερινή τσάντα, μεγάλη χωρητικότητα, σταθερή. Αν σας άρεσε και εσάς, πατήστε like στο βίντεο. Αν μόλις με ανακαλύψατε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.